Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα δεύτερο επεισοδιάκι παραλαβές. Σήμερα δεν είναι κάτι τόσο σε άποψη τιμής όσο το περασμένο αντικείμενο που σας παρουσίασα, έτσι ακριβό ή κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Εξακολουθεί όμως αυτό πάλι για μένα να είναι έτσι κάτι σημαντικό στο θέμα των αναμνήσεων και πάλι γι' αυτό θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Τι έχουμε και λέμε. Λοιπόν, Sega Saturn. Θα το κάνουμε review σύντομα με guest τον Γιάννη, που όλοι γνωρίζετε και γουστάρετε στα βιντεάκια μου, έχω μάθει. Ο Γιάννης έχει μια πάρα πολύ αξιοζήλευτη συλλογή στο Saturn, οπότε θα είναι για το καταλληλότερο άτομο να κάνουμε ένα review. Τώρα όμως, το Saturn, τι γίνεται. Εγώ το Saturn, παιδιά, δεν το είχα τότε. Είχα προτιμήσει το PlayStation 1. Και σαν Sega fan, κακώς δεν το πήρα τότε. Πήρα όμως μετά το Dreamcast. Όπως και να έχει, το Dreamcast το θεωρώ την πιο αδικημένη μου κονσόλα στη συλλογή μου, γιατί δεν έχω επενδύσει σε τίτλους. Έχω δηλαδή πάρα πολύ λίγους τίτλους. Ναι, είμαι, πώς να το πω, προδότης, εντάξει, οκ, okay, το ξέρω. Όμως, το Saturn, τότε είχε βγει ένα παιχνίδι, το οποίο νομίζω ότι εκεί είχε κάνει μεγαλύτερο hype από ότι στο PlayStation 1. Λέγανε στην αρχή ότι ήταν exclusive για Saturn, τελικά δεν ήτανε. Κάποιοι από τότε θυμάμαι να λένε ότι το Saturn είχε καλύτερη έκδοση σε αυτό το παιχνίδι. Άλλοι λέγανε ότι ήταν χειρότερη. Η αλήθεια ίσως να είναι κάπου εκεί στη μέση. Εγώ θα σας δείξω ποιο παιχνίδι είναι αυτό που πήρα. Και επίσης θέλω να δείτε κιόλας γιατί αποφάσισα να το κάνω και βιντεάκι. Γιατί αυτό το παιχνίδι είναι χρησιμοποιητό. Είναι sealed, είναι σφραγισμένο, ελληνικό Zetron. Δεν έχει ανοιχτεί ποτέ, δεν έχει παιχτεί ποτέ και αυτό που θα το ανοίξω θέλω να το δείξω. Να πω ότι το αγόρασα από το γνωστό μαγαζί Zatar Toy Store, Νέα Φιλαδέλφια, λάθος, Νέα Ιωνία, Πιτακού 14, Παναγιώτης και Νίκος, πολύ καλά παιδιά. Υπάρχει ακόμα άλλο ένα τελευταίο κομμάτι, αν προλάβετε όσοι δείτε το βίντεο να το τσιμπήσετε, εγώ πάντως το τσίμπησα, είναι αυτό εδώ. Και είναι ένα από τα καλύτερα και από τους μεγαλύτερους κράχτες, πιστεύω εγώ, του Saturn. Πάμε να δούμε ποιο είναι. Φύγαμε. Ποιο παιχνίδι να είναι άρα γι' αυτό. Μη φανταστείτε τώρα κανένα παιχνίδι που θα έχει 100 και 200 ευρώ. Δεν είμαι πλέον σε αυτό το vibe να δίνω πάρα πολλά λεφτά για έναν ρετρό τίτλο. Το έκανα παλιότερα, τώρα το έχω κόψει. Γιατί πλέον έχω και οικογένεια. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Για να δούμε τώρα εδώ, μας ταλαιπωρήσει λίγο. Εδώ του Ράμπο. Το μαχαίρι. Ωραίο packing. Μέσα βλέπουμε το leaflet του μαγαζιού Zatan Toy Store, Νέα Ιωνία 514, όπως είπαμε. Το μαγαζί, στο μαγαζί, παιδιά, δεν βρίσκεται μόνο video games, εννοείται. Βρίσκεται και από τις μεγαλύτερες συλλογές, 80s, 90s, σε retro vintage παιχνίδια, μέχρι και comics, μέχρι και δίσκους. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά πράγματα. Μπείτε στο eBay Store, που βλέπετε εδώ ακριβώς. Και όσοι είστε και από Αθήνα, μια επίσκεψη από κοντά στο μαγαζί, ένα πολύ όμορφο μαγαζί στημένο, δεν νομίζω να σας αφήσει παραπονεμένους. Τα αφήνουμε στην ακρούλα αυτό και να δούμε ποιο παιχνίδι είναι τελικά. Θέλω να όσο πάει, ξέρεις, μυστήριο. Όλε! Λοιπόν, Tomb Raider το πρώτο, παιδιά. Για τη Σατουρνάρα. Ένα παιχνίδι που το διάβαζα στα περιοδικά της εποχής, Games, Game Pro, Almanaco, που λέγανε όλοι τα Spy, μεγάλη παιχνιδάρα. Δυστυχώς το έχω παίξει μόνο στο PC και μου έχει σπάσει και τα νεύρα και δεν το έχω τερματίσει. Δεν το έχω παίξει ούτε PlayStation 1 ούτε Saturn. Η μόνη μου επαφή, παιδιά, είναι το Tomb Raider το 2 και το Tomb Raider το 3 που έχω τερματίσει από όλο αυτό το franchise. Δεν έχω ασχοληθεί με κανένα μεταγενέστερο παιχνίδι. Μου τις σπάσανε
Ειδικά το Tomb Raider το 3. Θυμάμαι είχα βρήσει πολύ άσχημα τότε καλοκαίρι τρίτη λυκείου για να το τερματίσω. Το 1 λοιπόν δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να το τερματίσω και πιστεύω ότι έδωσα αυτή την ευκαιρία τώρα να το κάνω στο Saturn που το έχω λίγο παραμελημένο. Εδώ βλέπουμε από πίσω την περιγραφή. Εδώ βλέπουμε το αυτοκολλητάκι το Sega. Δεν έχει ανοιχτεί πρακτικά ποτέ. Το ανοίξω τώρα εγώ με λίγη προσοχή, γιατί ούτως ή άλλως θα θέλω να παίξω το παιχνίδι. Το χαλάω τώρα, τι να κάνουμε. Ρετρίλα, μου μυρίζει ρετρίλα. Α, μη σκιστεί σε παρακαλώ. Εντάξει, μέχρι εκεί. Κάτσε τώρα να πάρουμε λίγο αυτό το καλό. Έλα, γιατί. Πω, τόσο σφραγισμέ. Πόπα. Πολλά χρόνια. Μυρωδιά πολλών χρόνων. Ωρε φίλε. Εδώ τι είναι αυτό, dirt. Κοιτάξτε εδώ θήκες. Το Saturn τότε. Πω από το βιβλιαράκι. Ούτε δαχτυλιά επάνω. Έχει κάτι άλλο άραγε μέσα για να δούμε. Άντε να το βγάλεις τώρα αυτό εδώ. Χωρίς να του κάνεις ζημιά. Όχι. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό είχε μέσα. Sega. Service and Games. 1948. Το Tomb Raider, έτσι θα πω κάτι πολύ γρήγορο. Γενικά, η έκδοση του PlayStation 1 έχει πιο καλό 3D. Το μηχάνημα, δηλαδή το PS1, ρεντεράρει καλύτερα τα 3D graphics. Οπότε η Lara, όπως θα δείτε ακριβώς από κάτω, αυτή τη στιγμή σας παραθέτω, είναι πιο smooth τα γραφικά. Τα pixel της δηλαδή, ο σχεδιασμός της είναι πιο στρογγυλεμένος, ενώ η έκδοση του Saturn είναι λίγο έτσι πιο... έχει φάει λίγο με τον μπαλτά στο σχεδιασμό, αλλά αυτό που όλοι έχουν παραδεχτεί είναι ότι τα χρώματα του Saturn, το contrast του, τα έντονα, ο χρωματισμός και τα λοιπά, τα επίπεδα, είναι πιο ζωντανά, πιο όμορφα από το PlayStation 1 που είναι πιο θαμπά, πιο αχνά, δηλαδή... μπορεί η Lara να χάνει στο Saturn, σε αυτή την έκδοση, στο 3D, γιατί από όσο ξέρετε ή αν δεν ξέρετε, το Saturn φημίζεται για τις δυσδιάστατες δυνατότητες του, όχι τόσο για τις τρισδιάστατες. Αυτό όμως έχει κάποια ωφέλη, ειδικά και τώρα σε δυσδιάστατα παιχνίδια, που μπορεί να φαίνεται πολύ πιο όμορφο το Saturn από το PlayStation 1, γιατί αν παίξεις τώρα ένα 3D του PlayStation 1, σου φεύγουν τα μάτια, τα pixels. Οπότε το Saturn σε αυτό είναι τελικά νικητής, αργοπορημένος μεν, αλλά νικητής στα 2D. Και προτιμάει πολλοί κόσμος την έκδοση αυτή. Σύντομα θα την παίξω αρκετά αυτή την έκδοση του PC, όπως είπαμε δεν το είχα τερματίσει. Και για να πω και να συμπληρώσω και κάτι άλλο, πώς μου ήρθε τώρα η ιδέα να πάω να αγοράσω αυτό το παιχνίδι που τόσο καιρό ας πούμε μπορούσα να το βρω ανά πάσα στιγμή, είναι αυτό εδώ, μισό λεπτό. Το ερέθισμα, παιδιά, ήταν αυτά εδώ. Αυτά τα τρία games. Με το Shadow of the Tomb Raider, το τελευταίο της σύγχρονης τριλογίας που βγήκε τα Χριστούγεννα και ήθελα να το πάρω. Και πήρα και τα περασμένα δύο. Ακόμα είμαι στην αρχή του ένα, δεν έχω βρει χρόνο να τα παίξω. Αλλά λέω από μέσα μου, ρε φιλαράκι, δεν έχεις παίξει το πρώτο. Έχεις παίξει μόνο το 2 και το 3 και έκτοτε δεν ξανακούμπησες ποτέ Tomb Raider. Αγόρασε και αυτά λοιπόν, να δεις τι γίνεται στη σύγχρονη εκδοχή, σαν remake κάπως είναι και αυτά, remake remaster, και αφού βρέθηκε και αυτό στον δρόμο μου, να τσιμπήσουμε και αυτό να γουστάρουμε. Tomb Raider λοιπόν, χάρηκα που το τσίμπησα, θα το τιμήσω στη Σατουρνάρα, ίσως να κάνω και κάποιο επεισόδιο, να το δείξω σύντομα, και εννοείται ότι θα μιλήσω και κάποια στιγμή και για αυτά τα τρία, μόλις έχω εμπειρία και άποψη και για τα τρία παιχνίδια αφού τα τερματίσω. Αυτό ήταν το mini παραλαβή 2 επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν δεν σας άρεσε, ξέρω είναι κάποιοι που βαράνε τα αρνητικά. Εντάξει, δεν μας χαλάει, όλοι καλοδεχούμενοι. Αν σας άρεσε, αφήστε το like, κάντε subscribe και συνεχίζουμε όλοι μαζί αυτή την παρέα εδώ, των αναμνήσεων πιο πολύ που θέλω να ποντάρω. Και τα λέμε στο επεισόδιο το επόμενο. Keep collecting μέχρι τότε.